Την περασμένη Δευτέρα παρακολούθησα την παράσταση «Η Γη του Πόντου» στο Radio City. «Η Γη του Πόντου» είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη στο βιβλίο του Δημήτρη Ψαθά. Αρθρογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε στον Πόντο, έζησε στην Τραπεζούντα, ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή και κατά την δεκαετία του 60, μέσα στη δεκαετία του 60, αποφάσισε να γράψει όλα αυτά τα οποία έζησε στον Πόντο. Το βιβλίο του Δημήτρη Ψαθά βραβεύτηκε. Και ερχόμαστε τώρα στο 2022, όπου ο Πάνος Αμαραντίδης υπογράφει τη δραματοποίηση και τη θεατρική διασκευή του έργου αυτού σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα. Ζωντανά επί σκηνής είναι 40 ηθοποιοί και χορευτές. Μεταξύ αυτών ο Ματθαίος και ο Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης. Μια καταπληκτική παράσταση, την οποία σας συστήνω να τη δείτε. Να τη δείτε όχι μόνοι σας, να πάρετε και τα παιδιά μαζί σας. Γιατί μέσα από το βιβλίο και μέσα από την παράσταση αυτή ξεδιπλώνεται η ιστορία όχι μόνο του Δημήτρη Ψαθά, αλλά και της γιαγιάς μου που ήρθε από τη Σαμψούντα και του παππού σας που ήρθε από τα Κοτσίωρα ή από κάποια άλλη περιοχή του Πόντου. Μαζί μου λοιπόν στην παρέα είναι ο κύριος Αμαραντίδης και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα σας κύριε Αμαραντίδη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Με συγκινήσατε πριν ξεκινήσει η κουβέντα μας. Κύριε Αμαραντίδη, πραγματεύεται το βιβλίο την ιστορία του Πόντου στην ουσία, την ιστορία του παππού μου και της γιαγιάς μου. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τη θεατρική παράσταση την οποία είδα τη Δευτέρα. Και μας γυρίζει, ξεφυλίζει την ιστορία. Τώρα, εσείς, φιλόλογος, έτσι δεν είναι, φιλόλογος δεν είστε? Τελειώσατε, συνεχίζετε? Τελείωσα τη φιλοσοφική του Αριστοτελείου στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, άλλο ρωτώ, παραμένετε ως φιλόλογος? Όχι, 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 τελείωσα, ολοκλήρωσα. Ολοκλήρωσατε. Ολοκλήρωσα, 35 χρόνια. 35 χρόνια, παράλληλα όμως, κύριε Αμαραντίδη, και συγγραφική δουλειά. Κάνατε συγγραφική δουλειά και παράλληλα έχουμε δει και δικές σας τηλεοπτικές σειρές. Ναι. Στην τηλεόραση. Πολύ πράγμα, ως Πόντιος. Πόντιος και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο και από τις τέσσερις, με σας πω. Και οι δύο γιαγιάδες και οι δύο παππούδες γεννημένοι στον Πόντο. Ναι. Έχετε επισκεφτεί τον Πόντο, κύριε Αμαραντίδη? Δυστυχώς όχι. Ναι. Το κάνω φέτος το καλοκαίρι, γιατί μετά από τόση έρευνα και τόση ιστορία και τόσο διάβασμα ήρθε η ώρα πια να πάω να ανακαλύψω επιτόπου πράγματα τα οποία διάβασα και με συγκίνησαν και με εντυπωσίασαν. Και θα τα ανακαλύψετε, κύριε Αμαραντίδη. Έχω επισκεφθεί τον Πόντο πολλές φορές. Ναι. Θα τα δείτε, θα τα βρείτε. Βέβαια η ωραία Τένεδος, αυτό το καφενεδάκι το οποίο ήταν του πατέρα του Δημήτρη Ψαθά που αναφέρεται, που ήταν κοντά στο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Ενδεχομένως... Δεν ήταν κοντά, ναι. Ήταν, λέει ο Ψαθάς, ναι. Ήταν στο Μεϊντάνι, στο δρόμο που ένωνε το Μεϊντάνι με το Τελωνείο, έτσι γράφει. Α, μάλιστα. Το Τελωνείο της εποχής εκείνης. Ήταν ενοπνευματοπολείων, πουλούσε κρασιά, ήταν κρασάδικο. Κρασάδικο, ναι. Και πήγαινε ο κόσμος, έπινε το κρασί του και τις μεζέδες τους. Αυτό ένα, έτσι θα το λέγαμε σήμερα, ένα κρασάδικο. Κοιτάξτε, ενδεχομένως αυτό να μην υπάρχει, αλλά θα δείτε πολλά άλλα στοιχεία τα οποία θα τα δείτε. Είναι σαν να διαβάζετε όλη την έρευνα που έχετε κάνει για να μπορέσετε να γράψετε το σενάριο της συγκεκριμένης παράστασης. Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι κανείς τώρα μέσα από ένα βιβλίο να γράψει ένα σενάριο? Είναι πολύ δύσκολο. Δεν το πιστεύω ότι γοητώ, γιατί το βιβλίο αυτό δεν είναι βιβλίο ρόλων, είναι ένα αφήγημα. Όλοι αυτοί οι ρόλοι γεννήθηκαν στη φαντασία μου, πατώντας πάνω στις αφηγήσεις του Ψαφά. Δηλαδή ο Ψαφάς, ένας υπέροχος θεατρικός συγγραφέας, έγραψε και ένα έργο που δεν είναι θεατρικό. Αυτό δεν είναι θεατρικό έργο. Αυτό είναι ένα αυτοβιογραφικό του έργο στο πρώτο μέρος, και στο δεύτερο μέρος έκανε την καταπληκτική δουλειά να μας βάλει μαρτυρίες από ζώντες ήρωες και καθημερινούς ανθρώπους του Πόντου που είχαν έρθει στην Ελλάδα, και να μας βάλει στοιχεία από απομνημονεύματα και από σπουδαίες ιστορικές στιγμές. Αυτό λοιπόν
ήταν μια δική μου αιμονή. Το 1994 το πρώτο διάβασα το βιβλίο αυτό, μου το έστειλε η οικογένεια Ψαφά ως δώρο εντός εισαγωγικών, έτσι μια αφιέρωση μου κάνει, επειδή τότε είχα κάνει το «Εμείς και εμείς» στην τηλεόραση και ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε η Ποντιακή, η διάλεκτος η δική μας, στην τηλεόραση όχι ως ντοκιμαντέρ ή εγκυκλοπαιδικός λόγος, αλλά λόγος καθημερινότητας. Είχα συγκινηθεί λοιπόν και μου στείλαν το βιβλίο αυτό. Το διάβασα και τότε μου μπήκε στο μυαλό ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ταινία, παράσταση, αυτό. Θα μπορούσε και ταινία εδώ που τα λέμε. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και σύρια θα μπορούσε να γίνει μεταξύ μας. Πια. Έτσι όπως έχει γίνει η επεξεργασία του και έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, γιατί αυτό που είδατε στο θέατρο είναι το 1/10 αυτού που έχω γράψει. Έχω πολύ υλικό. Στο θέατρο πάντα κρατάμε αυτό το οποίο είναι θεατρικά ωφέλιμο, θεατρικά παραστάσιμο και παραγωγικά μπορεί να γίνει, έτσι, γιατί το θέατρο δεν είναι σινεμά, δεν είναι τηλεόραση, δεν είναι γύρισμα. Οπότε, ναι, βέβαια, μπορεί ναι, να γίνουν όλα. Θα μπορούσε, βεβαίως, σε μια θεατρική παράσταση δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου, οπότε πολλά πράγματα που θα τα λέγαμε σε 20-50 σελίδες θα μαζεύουμε σε 5 λεπτά και ενδεχομένως και πολύ να λέω. Αυτό που είπατε είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια και είναι και είναι προϋπόθεση. Δηλαδή εμείς δεν θέλαμε η παράσταση να περάσει το όριο, το ανώτατο όριο των 2,5 ώρων με διάλειμμα. Καταλάβατε. Άρα κρατήσαμε από το υλικό το χρησιμότερο των χρησίμων πληροφοριών. Ό,τι πιο χρήσιμο μπορούσε να παρασταθεί. Ναι. Με συνεργάτη και τρομερή βοήθεια το Γιάννη τον Κακλέα, ο οποίος πήρε το τεράστιο αυτό δικό μου αφήγημα και ως τρίτος και αποστασιοποιημένος και από την ποντιακή καταγωγή όσον αφορά το συνέστημα και τη φιλολογική ιδιότητα, που ξέρετε πως είναι οι φιλόλογοι, μας πιάνει λίγο και το διδακτικό και λίγο η πολυλογία. Οπότε βγήκε αυτό που είδατε, το οποίο και, για το οποίο και εγώ είμαι πάρα πολύ αισθάνομαι πολύ όμορφα. Δεν θέλω να πω περίβανος, γιατί το θεωρώ πολύ έτσι. Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Είναι μια παράσταση που μας κράτησε, τουλάχιστον εμένα, θα μιλήσω για μένα προσωπικά, με κράτησε, διότι το τραγούδι από τον Κωνσταντίνο και από τον Ματθαίο Τσαχουρίδη, η Ποντιακή Λύρα επί σκηνής, οι χορευτές επί σκηνής και εκείνος, και εκείνη η σέρα, εκείνος ο πυρίχιος. Κύριε Μαραντίδη, τι ήταν αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι καταπληκτικοί, αυτά τα παιδιά που καταθέτουν ψυχή και σώμα. Είναι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη αυτά τα παιδιά? Ναι, από τη Βέρεια, και είναι αυτό που λέω, δεν ξέρω, δεν θέλω να μιλήσω τώρα γιατί θα φανεί πολύ πώς το λένε, τοπικιστικό. Είναι πόντι, ρε παιδί μου, το κάνουμε για τους προγόνους, το κάνουν για την ιστορία. Είναι τρομακτικό πραγματικά, με πόση άνεση και πόση αγάπη ήρθαν από τη Βέρεια να καταθέσουν την ψυχή τους σε αυτό το αριστούργημα, γιατί όπως θέλετε ο Πυρίχιος είναι ο χορός των χωρών, έτσι, παγκοσμίως. Είναι μια χορογραφία ψυχής. Αυτό που βλέπετε γίνεται σε κάθε παράσταση και πραγματικά πέφτει το θέατρο και εγώ κάθε φορά συγκινούμε και λυπάμαι που δεν έμαθα και εγώ Πυρίχιο. Θα τα ψάξω, θα τα βρω αυτά τα παιδιά, γιατί ήταν συγκλονιστικά πάνω στη σκηνή, όπως μου κάνει εντύπωση. Να σας πω τα ονόματά τους. Είναι ο Αριστοτέλης Σπυρίδης, ο Γρηγόρης Γρηγοριάδης, ο Ελισσαίος Σπυρίδης και ο Λάζαρος Ηλιάδης, και μαζί τους χορεύει και ο Παναγιώτης Μόσχος. Αυτά είναι τα παιδιά, είναι 5, οι οποίοι εναλλάσσονται, είναι σε κάθε παράσταση έχουμε 4 άτομα πάνω στη σκηνή που χορεύουν τον Πυρίχιο. Συγκλονιστική. Δεν χρειάζεται να πούμε λόγια για τον Κωνσταντίνο και τον Μαρθαίο. Είναι δύο παιδιά τα οποία τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε, ξέρουμε τι κάνουν. Θα σας πω ότι είμαι ευτυχής που τους γνώρισα, γιατί δεν είναι η δεξιοτεχνία και η τρομερή καλλιτεχνική τους υπόσταση, είναι η αγάπη τους για αυτό που κάνουν, γιατί μπλέξαμε άνθρωποι που αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε. Ο καθένας από εμάς το αντιμετωπίζει ως ένα χρέος στον παππού, στη γιαγιά, που δεν τους ακούσαμε. Αυτό που λέω εγώ συνεχώς από τη μέρα που ασχολήθηκα μέχρι τώρα, μου πήρε περίπου ένα χρόνο όλο αυτό. Αισθάνομαι ενοχή και το δηλώνω δημοσίως, που όταν ήμουν μικρός και μου μιλάγανε δεν τους άκουγα όπως έπρεπε να τους ακούω.
επειδή ήταν αξιοπρεπείς, δεν μας πονέσανε, δεν μας μεταβιβάσαν τον πόνο τους, μας μεταβιβάζαν την νοσταλγία τους. Μαθαίνοντας και βλέποντας όλα αυτά, δεν μπορώ πραγματικά να φανταστώ ότι ο παππούς και η γιαγιά που με μεγάλωσαν πέρασαν τόσο πόνο. Δεν μπορώ, δε. Μου είναι πραγματικά αβάσταχτο. Και το δηλώνω δημοσίως και πιστεύω με καταλαβαίνουν όλοι. Σας καταλαβαίνουμε γιατί και εγώ με τέτοια γιαγιά, προγιαγιά μεγάλωσα. Ναι, αυτό, εμένα ήταν η γιαγιά μου. Όταν είμαστε νέοι, νομίζουμε ότι όλα είναι σαν ταινία. Εντάξει, έγινε. Έγινε και ήταν πολύ σκληρό, ήταν πολύ βαρύ. Όταν έλεγε η γιαγιά μου στην πατρίδα, εμείς τότε, την κοίταζε και έλεγα, τι εννοεί ρε παιδί μου, καταλαβαίνετε, δεν είχε τη η λέξη πατρίδα, δεν είχε τη βαρύτητα στο μυαλό μου και στην ψυχή μου, που είχε στο μυαλό και στην ψυχή της γιαγιάς. Κυρία Μαραντίδη, τώρα... εσείς έχετε υπάρξει εκπαιδευτικός, φιλόλογος χρόνια σε σχολεία, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε κοντά με τα παιδιά. Κύριε Μαραντίδη, πιστεύετε ότι θα διατηρηθεί αυτή η αγάπη που έχουμε, αυτό το ψάξιμο, βέβαια σε πιο όρημη ηλικία, δεν αναφέρομαι στην παιδική ηλικία, γιατί από μια όρημη ηλικία και μετά αρχίζουμε και εμείς να καταλαβαίνουμε και να νιώθουμε τα πράγματα, αλλά πιστεύετε θα διατηρηθεί ή σβήνει αυτό με την δεύτερη, τρίτη γενιά, τίνει να σβήσει όλο αυτό? Δεν ξέρω πάντως. Η επιμονή η δική μου και του παραγωγού, του Γιώργου του Ισάκ, που είναι από την Κατερίνη και είναι πόντιος από τη μαμά του, μας κόλλησε στο μυαλό και επέμενα εγώ ότι η γη του πόντου πρέπει να ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή τιμή Σένεκεν, γιατί η Θεσσαλονίκη δέχτηκε τον τεράστιο αριθμό των προσφύγων. Η Θεσσαλονίκη δέχτηκε και πάρα πολλούς τραπεζούντιους, ειδικά τραπεζούντιους. Οπότε, και βλέποντας ότι έρχονται στο θέατρο νέα παιδιά, ειδικά στην παράσταση της Δευτέρας που ήμουν εκεί, γιατί αν θεωρήσουμε ότι η πρεμιέρα είναι πρεμιέρα και κάπως ήταν προπαραμονή Χριστουγέννων, αν η μέρα Χριστούγεννα ήταν πιο ειδικές παραστάσεις. Η παράσταση της Δευτέρας, δεν ξέρω, μου είπατε ότι ήσασταν και εσείς εκεί. Ναι, ναι. Είδα γονείς με παιδιά. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και μου λέγανε ότι μάθαμε την ιστορία του πόντου μέσα από την παράσταση. Κάποια μεγάλο τμήμα της ιστορίας. Και σας απαντώ ότι και εγώ ψάχνοντας έμαθα την ιστορία, παρόλο που είμαι φιλόλογος, πολλά πράγματα δεν τα ήξερα, γιατί δεν τα διδαχτήκαμε και δεν τα προσεγγίζουμε. Το αντάρτικο του πόντου, ας πούμε, το οποίο υπάρχει στον πόντο, υπήρξε στον πόντο 200 χρόνια πριν το 1821, 200 χρόνια πριν το 1800 και την κλεφτουριά στην Ελλάδα, δεν το ξέρουμε οι Έλληνες. Ναι. Και το καταθέτει ο Ψαθάς όπως λέει, πρέπει να το κάνουμε γνωστό. Ως πρόβλημά του, οι Έλληνες δεν ξέρουν ότι ναι μεν, το Αντάρτικο και η κλεφτουριά εδώ στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Νότια Ελλάδα, στη Σάντα, οι Αντάρτες ήταν στο βουνό από το 1600. Έτσι. Τον πόντο. Καταλάβατε. Έτσι. Γι' αυτό και έχω αυτή την αναφορά στους Αντάρτες με το ανάλογο τραγούδι, γιατί όλο αυτό το έψαξα πάρα πολύ και βρήκα κάθε τραγούδι, τα βασικά τραγούδια να ταιριάζουν στο ιστορικό μου αφήγημα. Και όταν τα είπα στα αδέλφια, στον Ματσέο και στον Κωνσταντίνο, ήταν τέτοια η χαρά τους και τέτοια η συμφωνία που είχαμε στην επιλογή των τραγουδιών, και βέβαια μετά ως γνώστες και αυτοί μου προτείνανε 3 τραγούδια, 4, για να γίνει η παράσταση, να βγει αυτό που βλέπετε. Κύριε Μαραντίδη, είναι μια από τις ωραίες παραστάσεις, είναι από τις παραστάσεις, μάλλον τις συγκινητικές, αυτό είναι η σωστή λέξη, συγκινητική παράσταση. Εγώ εύχομαι, γιατί όχι, να γίνει και σειρά ή και ταινία, ακόμα περισσότερο, η Γη του Πόντου. Και το άλλο που θα σας ευχηθώ, κύριε Μαραντίδη, είναι να επισκεφτείτε τον Πόντο. Ναι, θα το κάνω το καλοκαίρι. Και επίσης, σας εύχομαι, πέρα από την Τραπεζούντα, πέρα από την Γκρόμνη, πέρα από την Αργυρούπολη, πέρα από την Κερασούντα, από τη Σινόπη, από τη Σαμψούντα, εγώ εύχομαι να κάνετε και κάτι άλλο. Να ανεβείτε στα βουνά της Σάντα, στην Επτάκομη Σάντα. Ναι. Να το κάνετε. Ναι, θα το κάνω.
Εμένα η καταγωγή μου είναι, δεν είμαι τραπεζούντιος, είναι Σούρμενα και Ρασούντα και Κωτίωρα. Αυτά είναι τα μέρη που κατάγονται οι δικοί μου. Σας το εύχομαι από καρδιάς. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και με αφορμή την κουβέντα που είχαμε τον κύριο Μαραντίδη και την παράσταση την οποία πραγματικά απόλαυσα, θέλω να μοιραστούμε μαζί ένα τραγούδι το οποίο... Το τραγούδι αυτό και εγώ άργησα να το καταλάβω, άργησα να το νιώσω, άργησα να μπω μέσα βαθιά στους στίχους αυτού του τραγουδιού.